καλά. Χαιρετίζουμε το ονειροϊκό λαό της Σπάρτης για την όμορφη προδοχή και τον ενδιαφέρον. Εμείς, ξέρετε, τιμούμε το Φιλιππίδη, είμαστε καλά μαντάμ. Τιμούμε την ιστορία και την αλήθεια, όσο και πορνού, κι αν είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που συνεταίρεσαν και εξακολουθούν να συντελούν σε αυτή την πνευματική προσπάθεια, θα έλεγα. Το μήνυμα δεν απευθύνεται απλά στους Σπαρτιάτες και μόνο. Θα έλεγα απευθύνεται συμβολικά στους Σπαρτιάτες, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα. Η Ελλάδα, ξέρετε, περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση, ανάλογη εκείνης της τότε ιστορίας του 490 π.Χ. με τη μάχη του Μαραθώνα, για την οποία εστάλει εδώ ο Φιλιππίδης, αυτός ο φοβερός αθλητής, γιατί όσο τα κάνει κανείς αυτά τα πράγματα και τα βιώνει μέσα από τα κακοτράχαλα γέρια που κάναμε αυτή τη χρονιά, διαπιστώνει πόσο ηρωική μορφή ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό θέλουμε να τον τιμήσουμε κυρίως τον Φιλιππίδη. Μπράβο, Γιάννη. Γιατί αν δεν τιμούμε τους ηρωές μας, η χώρα δεν πάει μπροστά. Νομίζω ότι αυτά που τραβάει σήμερα είναι και απόρρια της μη εκτιμητέας προσπάθειας των ηρών μας, και δεν εννοώ μόνο της αρχαιότητας, αλλά και του 21 και της Μικρασίας και του έπους του 40 των πατεράδων μας. Άρα θα πρέπει τα παιδιά μας να τα μάθουν να τιμούν τους ήρωές τους, γιατί αυτό είναι το κύριο έναυμα που δίνει κουράγιο, δύναμη και δέος, θα έλεγα, προκειμένου να πετύχει ο άνθρωπος φοβερά πράγματα. Και η ελληνική ψυχή, ξέρετε, έχει τέτοια ψήγματα ηρωισμού και δημιουργικότητας, και αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε με αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μέσα μας η δημιουργία, η παραγωγή και η δραματική προσπάθεια, και θέλουμε να βγει στην επιφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα περάσαμε από πολύ δύσκολα μονοπάτια. Εγώ λόγισα να κάνω 24 ώρες το καλύτερο δες, μη λογίζοντας τον κόντρα αέρα που είχαμε από την Αθήνα έως και τα Ίστια, ο οποίος μου κόστησε στην υγεία, δηλαδή έπαθα ψήξη στο στομάχι και στους ώμους μου. Και σήμερα τα κατοκοτράχαλα αυτά, αν και τα είχαμε κάνει ανιχνευτικά, διαπιστώσαμε πόσο επίπορα είναι, γιατί είναι μέσα από ποτάμι με πολλές πέτρες και δύσβατα. Ωστόσο, τρέξαμε τα περισσότερα από αυτά, ελάχιστα βαδίσαμε. Και αυτό οφείλεται βέβαια και στη συνεργασία των φίλων εδώ του Γιώργου του Μαντά, που στην προετοιμασία ήταν κοντά μας. Ο Βασίλης ο Γαλκιάς ήρθε από το Βόλο και στην προετοιμασία, αλλά και σήμερα επί των επάρξεων όλων των 24ωρων, τα περισσότερα παιδιά. Ο Γιώργος ο Λαβαρούκας από την Τρίπολη απαθανατίζει αυτή την προσπάθεια. Ο Γιάννης ο Φαλκόνης εδώ και όλα τα άλλα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε επίσης τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια της Σπάρτης που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, και εύχομαι αυτό το μήνυμα να περνάει. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε δράση, εγρήγορση και υπερβατικό πνεύμα. Να είστε καλά. Την ελιά λίγο. Γιάννη Κούρο, Γιάννη Κούρο. Σε ευχαριστούμε. Αξιότιμη πατρίδα. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του εκκλησιάς του κ. Τατούρη. Και θέλω να σας πω ότι το μήνυμα το οποίο δίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κυρίως στα νέα παιδιά. Θερμάστε ευχαριστία, χρειάζεται θέληση, δύναμη, αντοχή, και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί ακολουθήσατε την διαδρομή που είναι πολύ γνωστή από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να σε ευχαριστώ.